θέλω να δούμε ένα βίντεο πραγματικά ντοκουμέντο για να δούμε πώς επιχειρήθηκε από διάφορες πλευρές. Θα δούμε και έναν μοναχό εκεί από το Άγιο Όρος να είναι μπροστά στην κάμερα και να εξηγεί ήμαρτον Θεέ μου, γιατί λέει πρέπει να έλεγε πριν τις εκλογές, λίγες μέρες πριν από τις κάλπες, γιατί λέει πρέπει να ψηφιστεί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, διότι τα έχουν πάει περίφημα. Ήμαρτον. Πάμε να το δούμε. Αγαπητοί μου, σε μερικές μέρες έχουμε εκλογές. Οφείλουμε να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση. Απέδειξε επί 4 χρόνια ότι είναι άξια να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Να μην παρασυρώμεθα από τις ειρήνες του ψεύδους. Ο Θεός και οι Άγιοι να μας φωτίσουν να συνεχίσουμε αυτήν την πορεία που έχουμε ως χώρα. Αμήν. Νίκο Πετρουλάκη. Πραγματικά, επειδή εντάξει, εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τους καλόγερους και τους ιερείς, πιστεύω ότι τους έχουμε για να μεταδίδουν σωστά την ορθοδοξία μας και το Λόγο του Θεού. Αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι πραγματικά να πάμε να το βρούμε, να το πούμε, μπορείς να μας εξηγήσεις την προπαγάνδα του ήταν πολύ ορθόδοξος ο Γιώργης. Ανορθόδοξος, ναι, ανορθόδοξος. Ναι, ανορθόδοξος. Πήγε να το δείξει ότι είναι ορθόδοξος, αλλά ναι. Ναι, αλλά αυτό που μας μεταφέρει, δηλαδή τι εμείς τι είμαστε όλοι οι υπόλοιποι, πρόβατα, και θα μας κατευθύνεις εσύ τι θα ψηφίσουμε, τι θα πούμε, τι θα κάνουμε. Όχι, δεν είναι μόνο οι μοναχοί, είναι και άλλοι οι οποίοι, και οι ιερείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, ενδεχομένως και από όλη την Ελλάδα. Αλλά έχουν εντοπιστεί. Από το πρωί έχουμε πάρει πάνω από 50 μηνύματα από ακροατές στο ραδιόφωνο, στο Focus, που καταγγέλουν μηνύματα τα οποία έφυγαν από το Άγιο Όρος και εστάλησαν προς όλους, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία που λέει, και για άλλα κόμματα. Για τα οποία μηνύματα τις επόμενες μέρες θα βγουν όλα. Θα βγουν σιγά σιγά όλα. Δεν θα βγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να καταλάβω δηλαδή και να το δώσω ένα μήνυμα προς όλους όσους μας βλέπουν. Όλοι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Τους ιερείς και τους μοναχούς τους έχουμε για να μεταδίδουν σωστά το Λόγο του Θεού, για τίποτε άλλο. Για τίποτε άλλο. Όχι τώρα τον πολιτικό λόγο. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος και απαράδεκτος όποιος το κάνει.